ο κόσμο από αρχή τη σεζόν, το Πάουκ πάει παιχνίδι για παιχνίδι. Από την άλλη όμω και οι αντίπαλοι που βλέπουν ότι έχουν απέναντί του μια ομάδα που κάνει προγραμματισμό. Μήπω αυτό λίγο δημιουργεί ένα, δεν ξέρω, ένα ψυχολογικό θέμα στην ομάδα. Δηλαδή, παιχνίδι, από την άλλη όμω μάτσε με μεγάλη πίεση, με μεγάλη ένταση. Μήπω θέλει άλλη προσέγγιση λίγο και υπάρχει να είναι πιο συνειδητοποιημένη. Listen, we are going game by game. I will not tell you that if we are in the first position in playoffs, we will not fight or for the title. But we are going game by game. Our beginning was this. We didn't have the resources at that moment to think that we can win the title. By game, playing like this, mixing the team, bringing some players, finding a chemistry, finding a confidence, winning in Europe what we won, we arrived at this situation. Now, I believe that are two aspects. Maybe it was a little bit more pressure than usually, being again first in classification and having this game, as could have been for such a long time, a period of time, to play all the games with full intensity, full energy to give and to play in such a nice way, could appear one moment in which the brains are not able, capable, to keep the highest intensity. Meanwhile, the others, they were coming after negative results and they were giving, you know, very well everything, playing against the first team and against PAOK. Because of this, the game was not a good one from us, as it was not to be won by Aris. The final result should have been a draw, at least, I don't know, with one goal, two goals more scored, but the first half was clear for no one. As we dominated with the ball, they were doing what they wanted to do to stay in defense and to steal balls and to go in transition. First 15 minutes of second half were bad for us, good for them, is in their interpretation. And the last 20 minutes of us were very good. We created, we could have scored another goal and to finish as should have been the result, a draw. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν βρεθούμε στα play-offs στην πρώτη θέση της βαθμολογίας δεν θα πούμε ότι δεν θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεκινήσει τη σεζόν λέγοντας ότι πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε τις πηγές για να μπορούμε να πούμε ή το υλικό για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα πάμε για να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα οι επιτυχίες που καταφέραμε στην Ευρώπη και η θέση στην οποία βρεθήκαμε, οι μίξεις οι οποίες κάναμε, οι εναλλαγές παιχτών και η χρησιμοποίηση πολλών ποδοσφαιριστών μας οδήγησε να βρισκόμαστε σε αυτή την θέση. Οπότε δεν αλλάζει αυτό στην λογική μας το παιχνίδι με παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως υπάρχουν δύο κομμάτια. Ενδεχομένως να υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση, μεγαλύτερη σε σχέση με άλλα παιχνίδια πίεση για αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο κομμάτι μπορεί να αφορά το γεγονός ότι μετά από μια μεγάλη σειρά αγώνων και θετικών αποτελεσμάτων μπορεί πνευματικά να υπάρξει μια πτώση και να μην είμαστε στην καλύτερη δυνατή, ημέρα. Παρ' όλα αυτά, στο σημερινό παιχνίδι νομίζω πως ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήμασταν εμείς λίγο πιο κυριαρχικοί με την μπάλα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν άνοικε σε κανέναν. Τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού άνοικαν στην ομάδα του Άρη, ήμασταν χειρότεροι, ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς. Από εκεί πέρα νομίζω πως το τελευταίο 20 λεπτό ήμασταν ανώτεροι στο παιχνίδι, ενδεχομένως να μπορούσαμε να σκοράρουμε ένα ακόμη γκολ. Για μένα το αποτέλεσμα το οποίο ίσως να ήταν το πιο δίκαιο στο σημερινό παιχνίδι θα ήταν η ισοπαλία. Ο Άρης προερχόταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, παίζοντας σήμερα απέναντι στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας και στον ΠΑΟΚ, που ξέρουμε τι σημασία έχει αυτό το παιχνίδι για την πόλη, ενδεχομένως να είχε ένα διαφορετικό κίνητρο. There is a combination between both of them. Obviously, in this situation, it's a combination. But we were missing intensity of taking decision. We were stubborn in first half, in doing going in with the ball in one zone and insisting in that zone instead to take advantage from the other zone. And this was mainly our problem. And okay, Aris that defended with full aggressivity, full concentration, playing the game of their lives.
and normal that the game for us was more difficult, but you can see and you can notice that in a moment when Aris should have been in confidence, having 2-0, being 2-0 up or in advantage, us changing the intensity, we managed to create two, three big opportunities in the last period of the game to score another goal. Πάντα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των δύο καταστάσεων, της παρουσίας του αντιπάλου αμυντικά αλλά και της σε εισαγωγικά κακής παρουσίας της δικιάς μας. Νομίζω ότι μας έλειψε η ένταση στις επιθετικές ενέργειες. Νομίζω πως ήμασταν αρκετά ξεροκέφαλοι στο να επιμένουμε πάρα πολύ στην μία μεριά και να μην χρησιμοποιούμε την αλλαγή πλευράς έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερους χώρους, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα ο Άρης είχε μια πολύ συμπαγή άμυνα, μια άμυνα με επιθετικότητα, με φουλ συγκέντρωση, παίζοντας το παιχνίδι της, σαν να είναι το παιχνίδι της ζωής τους σήμερα. Και μπορέσατε να δείτε και εσείς πως τα τελευταία 20 λεπτά, όταν αλλάξαμε την ένταση των επιθετικών μας ενεργειών, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε 2-3 ευκαιρίες για να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Ναι, Βασίλη. Σε αυτό, επειδή ο Άρης έχει δείξει το πώς προσεγγίζει τα παιχνίδια αυτά, και λίγο πολύ υποψιάζουμε ότι ήξερε ότι ο Άρης θα περιμένει πίσω και θα πάει περισσότερο στην κόντρα επίθεση. Και φάνηκε την τελευταία 20 λεπτά ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τις φάσεις από τη στιγμή που μπήκε ο Κωνσταντίνας και ο ΠΑΟΚ. Ποια είναι η ερώτηση? Αν θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, θα το αλλάξει? No, no, because we were thinking very well about the last minutes and for us the 30 minutes, for us is important also when we prepare a game to think about the second half, about the second part of second half, the players that enter to be decisive. The mistake that we did, it was that we entered bad immediately in the second half and we received this goal. And after immediately we lost this compactness, we lost the mind and we gave them the second ball, being large, not having aggressivity. And it was this, but in a 0-0 situation, probably entering with Costa and who should have entered from the bench, we could have take advantage from the tiredness that could have appeared at these players. Knowing that they will run a lot for the ball and would run a lot in defense. Δεν θα το άλλαζα, γιατί όταν προετοιμάζουμε το παιχνίδι θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο κομμάτι του δεύτερου ημίχρονου που υπάρχει μεγαλύτερη κούραση στο παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έφταξε ουσιαστικά ήταν ότι ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας κατευθείαν στα πρώτα λεπτά ένα γκολ. Από εκεί πέρα ήταν σαν να χάσαμε το μυαλό μας. Αφήσαμε πολύ χώρο στις δεύτερες μπάλες, κάτι το οποίο δημιούργησε μεγάλα διαστήματα για να εκμεταλλευτεί ο Άρης. Δεν ήμασταν αρκετά επιθετικοί. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι με την είσοδο, αν μάλλον το παιχνίδι ήταν στο 0-0, με την είσοδο των Κωνσταντέλια και οποιοδήποτε άλλο ήταν να μπει, τα πράγματα ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά δεν θα άλλαζα κάτι από την αρχή. On the other hand, if I come back and I analyze games that we played against Olympiacos, against Eintracht, games difficult, important games, we had these players that started the game today, more or less, for these players. And so, until now, everybody has shown capable to manage situations. It happened one game in such a long period to not to be okay, and we have to go back to work, to put the heads in the right way, and to think for the next game. The league is like no, with the heads. To go and to enter in the work with the heads down and to fight from now on, because it's this. I believe that in this season, because it's a full season, long season, for us especially having also these European games and having also the pressure that we had from the previous games, is full season. Every team will have good moments and less good moments. Important is to keep a balance and to know to take what it is to take from this game and to move for the next, being prepared to play and to win. Η αλήθεια είναι πως και σε άλλα παιχνίδια σημαντικά, όπως με τον Ολυμπιακό και με την Άιντραχτ, αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν που ξεκίνησαν πάνω κάτω τα παιχνίδια και οι άλλοι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο γήπεδο που αναφέρατε με έναν διαφορετικό αντίκτυπο. Θα υπάρξουν και καταστάσεις που τα πράγματα δεν θα βγουν όπως ακριβώς τα θέλουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε, να δουλέψουμε με το κεφάλι μας εκεί που πρέπει, να επιστρέψουμε σε αυτή τη δουλειά για να μπορέσουμε να
προσπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μεγάλη σεζόν και έχοντας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ένα γεμάτο πρόγραμμα, θα υπάρξουν κάποιες στιγμές μέσα στη σεζόν στις οποίες θα υπάρξει μια κάμψη. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από αυτό το σημείο. Οπότε το σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στην δουλειά, να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι και να προχωρήσουμε. Αν κάτι θετικό μπορεί να βγάλει, είναι ίσως ότι έχει ένα παράδειγμα μπροστά του αγώνα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα αποδυτήρια στους παίκτες, ειδικά αυτούς που ήρθαν τελευταία. Γιατί πολλοί παίκτες που δεν είχαν παίξει το πρώτο παιχνίδι, δεν είχαν ακόμα ενεργό ρόλο, τόσο με Ιρταίος, Ντόεφ, Ντεσπότοφ, ήταν μέτρηση, σήμερα ήταν κάτω από τα στάνταρ. Αν είναι ένα παράδειγμα αγώνα ότι έτσι θα είναι τα play-off, έτσι θα είναι τα δύσκολα παιχνίδια, σας περιμένει μάχη, σας περιμένει πόλεμος από εδώ και πέρα. Play-offs will be when it will be, after 2 months. Until that moment, we have to pass every game. Every game has its own history. Today, we are not good as our level. We are not good. But even like this, we should have finished with a draw. We didn't deserve to win. No, I've never said this. But also, the correct result would have been a draw. Could happen in a full season like this. So we have to be prepared for the next game. When it will be playoffs, we'll see. Τα play-off είναι όταν είναι τα play-off και τότε θα δούμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα παιχνίδια. Θα υπάρξουν στιγμές σαν αυτές, τις οποίες δεν θα είμαστε καλοί. Σήμερα δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Δεν λέω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Νομίζω πως η ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Οπότε θα πάμε να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι και όταν έρθει η ώρα των play-off, τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε.